Προεκλογική ομιλία στην Ελευθερού Πολή του Δήμου Παγκαίου διοργάνωσε ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κύριο Παναγιοτόπουλο σε ανάρτησή του αναφέρει: Σα ευχαριστώ από καρδιά για την παρουσία σα και τα θερμά σα λόγια στην ομιλία μου στην Ελευθερούπολη. Παράλληλα, ο κύριο Παναγιοτόπουλο προσκαλεί μικρού και μεγάλου στην προεκλογική ομιλία που διοργανώνει την 3η 2 Ιουλίου 2019 στι 8.30 στην αίθουσα Φίλιππο του ξενοδοχείου Galaxy Aerotel στην πόλη τη Καβάλα. Ο υποψήφιο βουλευτή τη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα και σύμβουλο επικοινωνία του Πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριο Λαζαρίδη, σε άρθρο του στο περιοδικό Χρήμα και Τουρισμό υπογράμισε την ανάγκη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό έτσι ώστε ο νόμο Καβάλα να εκτοξευθεί σε τουριστικό brand name. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδη στο άρθρο του: Ζούμε σε έναν από του ουραιότερου τουριστικού προορισμού στον κόσμο. Είμαστε φιλόξενο λαό. Διαθέτουμε μοναδικό πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο, αναφέρει. Και συνεχίζει. Αυτά είναι τα τεράστια συγκριτικά μα πλεονεκτήματα για να τα αξιοποιήσουμε, όμω απαιτείται ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Έχοντα γεννηθεί και μεγαλώσει στην πόλη τη Καβάλα, στη συνοικία του Βύρονα, η επαφή μου με το υδάτινο στοιχείο ήταν συνεχή και αδιάλειπτη. Δήλωσε από την Ιχθιό Σκαλά, ο υποψήφιο βουλευτή Νέα Δημοκρατία Γιάννη Πασχαλίδη. Γνώρισε από κοντά τα προβλήματα των ανθρώπων που ξημερώματα ανεβαίνουν στι βάρκε του και ρίχνονται στη βιοπάλη. Στο νησί τη περιόδευσε το Σαββατοκυριακό η υποψήφια βουλευτή Νέα Δημοκρατία Βάσο Μίτα Παπουτσί, η οποία συνομίλησε με κατοίκου του νησιού, κάνοντα έναν απολογισμό για τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε το γερασμένο πολιτικό προσωπικό τη κυβερνούσα αριστερά, εφαρμόζοντα μνημόνια, κάνοντα περικοπέ συντάξεων, ενώ προχώρησε σε ιδιωτικοποιήσει και εξοδοτικά πρωτογενή πλεονάσματα. Η κυρία Παπουτσή δεσμεύτηκε να είναι δίπλα στου επαγγελματίε του νησιού, βάζοντα ένα τέλο στην υπερφορολόγηση καθιερώνοντας κίνητρα για νέες επενδύσεις. Στον Αθλητικό Σύλλογο Πόντο Χορτοκοπίου βρέθηκε ο υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιώργο Καλατζή. Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει: Οι άνθρωποι του Συλλόγου ΠΑΣ Πόντο Χορτοκοπίου δίνουν ζωή κάθε χρόνο στον παλιό οικισμό Χορτοκοπίου, αναβιώνοντα έθιμα για τον εορτασμό του γενεθλίου του Ιωάννη Προδρόμου του Βαζελόνο. Μετά την Κομωτινή, ο πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή επισκέφτηκε και την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου Ευριπίδη Στυλιανίδη δείχνοντα με ξεκάθαρο τρόπο την υποστήριξή του. Από την Κομωτινή, Σκουταρίδης Γιώργος για το Σέντερ.